Με τα κορίτσια, τη Σοφία και την Ελένη, στην ουσία το έργο που συμμετείχατε, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, τα κείμενα τα γράψατε εσείς, μέσα στη δημιουργική γραφή, έτσι. Αναφερθήκατε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, αλλά και στην Ευρυπίδια Ιφηγένεια. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά από τις δύο αυτές νεαρές ηρωίδες του αρχαίου δράματος, τι σας εντυπωσίασε σε αυτές? Το βασικό ήταν η ιστορία τους. Mm-hmm. Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με την ψυχολογία της κάθε ηρωίδας ξεχωριστά και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο η ιστορία επαναλαμβάνεται, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μία σύγχρονη Ιφηγένεια και μία σύγχρονη Αντιγόνη. Mm-hmm. Και σιγά σιγά αυτό, φτιάχνοντας το κείμενο, το δραματοποιήσαμε και το φτάσαμε στο σημείο που το φτάσαμε. Σοφία, αν υπήρχε σήμερα μία σύγχρονη Ιφηγένεια και μία Αντιγόνη, πώς θα ήταν, ποια χαρακτηριστικά θα είχε? Όχι αν υπήρχε, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει, είτε ανάμεσά μας, κάπου εδώ ή κάπου έξω στον κόσμο. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα πολίτευμα που είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ενώ στις άλλες χώρες, κράτη, όπου δεν είναι τόσο φιλελεύθερα, για παράδειγμα, όπως έχουμε συντάξει μέσα στο κείμενό μας και ένα μονόλογο που είναι μια κοπέλα από το Ιράκ, 18 χρονών, που μόλις τώρα έχει όλα τα τέτοια να ζήσει, για το λόγο ότι φίλησε τον καλό της δημόσια, τη σκότωσαν. Που πράγματι είναι αυτό αληθινή ιστορία. Σας ενέπνευσε αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Και μία άλλη κοπέλα η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να ζήσει την οικογένειά της και αναγκάζεται σιγά σιγά να κάνει πράγματα που δεν τις αξίζουν και δεν πιστεύω δεν ήταν το μέλλον που φανταζόταν για τον εαυτό της και κατά κάποιο τρόπο έρχεται και η εκμετάλλευση από τον γονιό, από τον πατέρα της, όπως η Ιφηγένεια, ο θάνατος της Ιφηγένειας σε σχέση με τον πατέρα. Προσπαθήσαμε να το εντάξουμε μέσα σε αυτή την ιστορία, φτιάχνοντας αυτόν τον μονόλογο. Mm-hmm. Κύριε Μιλωνά, εσείς τόσο καιρό όσο είστε κοντά στα παιδιά που προετοιμαζόσασταν, ποιες αλλαγές είδατε να γίνονται έτσι? Τεράστιες αλλαγές. Και στο άτομο, ξεχωριστά, στην κάθε μία και στον καθένα, αλλά και στην ομάδα. Βλέπετε και το διαπιστώνετε κι εσείς και εμείς για άλλη μια φορά ότι η προσέγγιση του αρχαίου δράματος είναι πράξη πολιτική. Βοηθάει το άτομο στην αξιοπρέπειά του, βοηθάει την ομάδα στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικά όσα ακούσαμε σήμερα. Η μέρα φαίνεται είναι σημαντική και για τις εξετάσεις, να πω όλα τα παιδιά να έχουν ευθυκρισία. Mm-hmm. Αλλά είναι και πολύ σημαντική για αυτήν την, για ό,τι σχεδιάζεται σε σχέση με το αρχαίο δράμα και την εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο θα αναβαθμίσει την εκπαίδευσή μας και θα της δώσει την οικουμενική διάσταση που χρειάζεται και πόσο μάλλον στηριγμένη αυτή την οικουμενική διάσταση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και από τα δημοτικά, βέβαια, από ό,τι ακούσαμε. Να δούμε όμως τώρα λίγο και την παράσταση, το έργο με το οποίο συμμετείχαν και μαθητές από το Γέρα Κατοικής. Γιατί, όπως είπαμε, στο συγκεκριμένο φεστιβάλ αρχαίου δράματος νέων συμμετείχαν τρία σχολεία από την Ελλάδα. Είμαι ο Διόνυσος. Με στους λάκους με άνδρες κυλιούνται, με την πρόφαση πως είναι μενάδες και ολοκαύτωμα ιερό εκτελούν. Αλλά φαίνεται ότι για το Βάκχο την Αφροδίτη εορτάζουν. Έλα Διόνυσε! Γέροντα, το κεφάλι θα πάει εδώ και εδώ το σώμα το άλλο.
Κυρία Ζουνή, να ρωτήσω, βλέποντας μαθητές του γυμνασίου να ανεβάζουν τις βάκχες του Ευρυπίδη και βέβαια άλλα έργα από ό,τι ακούμε εδώ και στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο, άλλα έργα αρχαίου δράματος, τι συναισθήματα σας δημιουργούνται σας όταν βλέπετε έτσι αυτή την ηλικία των παιδιών? Ξέρετε, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το πώς μεταφράζουν αυτό στην εποχή τους και με τι έννοιες το παραλληλίζουν. Όλη αυτή η φρεσκάδα της ανάγνωσης που ανοίγει και σε εμάς τα μάτια. Δηλαδή, το διονυσιακό στοιχείο, όταν βλέπουμε μια ηλεκτρική κιθάρα και σκληρή ροκιά να μεταφράζεται, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Οι μαθητές από κάθε σχολείο, όντως, από ό,τι βλέπουμε και διαπιστώνουμε, με το δικό τους τρόπο πραγματικά προσέγγισαν τα έργα και θέλησαν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Όλες οι προσεγγίσεις που είδα είναι εξαιρετικές, εφάνταστες, αληθινές, βεβαίως χωρίς τη διθενιά που φέρνει καμιά φορά η πείρα. Κύριε Αγγελόπουλε, βέβαια να υποθέσουμε ότι θα συμμετέχουν και άλλα σχολεία την επόμενη χρονιά στο φεστιβάλ. Από εδώ και πέρα, όπως μας είπατε, δίνεται βάση και με τις δράσεις που βγήκε η κυρία Ζούνη για τα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι φεστιβάλ αρχαίου δράματος νέων δεν γίνεται μόνο στην Σικελία στην Ιταλία. Σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις γίνονται. Στην Ευρώπη και σαφώς και στην Ισπανία, το φεστιβάλ δε πρόσωπων και στη Γαλλία και στη Γερμανία σε πολλές πόλεις, αλλά και στην Αμερική και αλλού. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, να σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία που ζήσαμε όλοι και οι 60 περίπου συμμετέχοντες, στις Σιρακούσες, ότι είδαμε ποτάμια ολόκληρα από μαθητές να βρίσκονται στους δρόμους των Σιρακουσών, που σημαίνει εκτός των άλλων, πέρα από το καλλιτεχνικό στοιχείο, πέρα από το εκπαιδευτικό στοιχείο, να δημιουργείται και μία δραστηριότητα οικονομική πρώτου μεγέθους. Να βλέπουμε δηλαδή ο πολιτισμός, να πω καλύτερα το αρχαίο δράμα, να λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ειδικότερα στις μέρες μας. Είναι ένα ανάγκη, θέμα που νομίζω έτσι, ότι η πολιτική ηγεσία το έχουμε φοβερά ανάγκη, όταν μάλιστα το Φεστιβάλ των Σιρακουσών είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ζει μόνο από τα εισιτήρια τα οποία πολλούνται κατά τη διάρκεια του σε 40 ημέρες και μάλιστα που έχει σαν στόχο μόνο και αποκλειστικά το αρχαίο δράμα και από ό,τι λένε τα στοιχεία τα οποία μας δόθηκαν σε ένα συνέδριο διεθνούς χαρακτήρα που είναι στις Σιρακούσες, περίπου 180.000 είναι τα εισιτήρια τα οποία πουλούνται για να παρακολουθήσει κόσμος το φεστιβάλ αρχαίου δράματος της Σιρακούσης. Νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Χιλιάδες θεατές. Αν μάλιστα αυτό το συνδέσουμε. Να ρωτήσουμε τα κορίτσια, τη Σοφία και την Ελένη, αν είχατε τρακ παίζοντας μπροστά σε τόσο μεγάλο πραγματικά κοινό και αν αισθανόσασταν και ένα βάρος παραπάνω ως Ελληνίδες. Το τρακ πάντα και το άγχος. Και πόσο περισσότερο γιατί το κοινό δεν καταλάβαινε. Και ήταν μεγάλο επίτευγμα το ότι στο τέλος δακρύσανε μερικοί, μη γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, αλλά κάναμε αυτά που είχαμε κάνει στις πρόβες, πάντα σκεφτόμασταν την ομάδα και προσπαθούσαμε αυτό να το περάσουμε στον κόσμο. Πραγματικά αυτό ήταν, πιστεύω, το πιο συγκινητικό και το πιο σημαντικό, ότι εφόσον τελείωσε η παράσταση, είδαμε πολλά μάτια δακρυσμένα και όταν ακούσαμε ότι ήταν Ιταλοί, ήταν πραγματικά το πιο μεγάλο μπράβο για μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Κυρία Μιλωνά, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μας εκπλήσει με συμμετοχές. Πόσες ώρες δουλέψατε παραπάνω για να το καλλιτεχνικό για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα? Και κάθε καλλιτεχνικό, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το δικό μας. Έχει πολύ μεγάλη, έχει πολλές δραστηριότητες, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και ήταν και μια από τις κορυφαίες στιγμές η συμμετοχή μας στις Σιρακούσες. Τα παιδιά ήθελαν να μείνουν παραπάνω στο σχολείο για την προετοιμασία, για το θέατρο. Ήθελαν και θέλουν να σκεφτείτε ότι έχουμε τελειώσει τις εξετάσεις μας και τώρα ακόμα καθημερινά έχουμε δοκιμές για εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε την άλλη εβδομάδα και μακάρι αυτή την εβδομάδα. Από αύριο είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε
όλους όσους μας βοήθησαν στο να βιώσουμε αυτή τη μοναδική, την ξεχωριστή εμπειρία που νομίζω θα στιγματίσει όλους μας στην πορεία της ζωής μας, την Υπουργό, την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους. Και όπως είπαμε, τρία σχολεία συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αγγελόπουλο στην Αθήνα και την κυρία Ζούνη. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρία Μιλιονάκη, τις μαθήτριές μας, τη Σοφία και την Ελένη. Και τώρα να δούμε όμως και το βίντεο, στην ουσία το έργο με το οποίο συμμετείχαν και οι μαθητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου.